Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, την Πέμπτη πρόκειται να συναντηθείτε για την επίσημη πρώτη έναξη λειτουργίας της Επιτροπής που έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση της νήσου Χρυσής. Να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, είναι αλήθεια, είστε καλά πληροφορημένος. Έχει προγραμματιστεί από την περασμένη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα καταρχήν να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί την περασμένη εβδομάδα με πρωτοβουλία της κυρίας Κοζηράκη Μαρίας που την ευχαριστούμε. Η πρώτη πραγματικά και διευρυμένη συνάντηση στο Ηράκλειο, όπου θα ξεκινήσει η ήδη οριστήσα επιτροπή με τα τακτικά και τα αναπληρωματικά της μέλη για να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις δράσεις που προβλέπεται μέσα από το ΦΕΚ, το οποίο πλέον είναι νόμος του κράτους και αφορά το διαχειριστικό σχέδιο της νήσου Χρυσή. Η συνεδρία θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην έδρα της αποκεντρωμένης διοίκησης στο Ηράκλειο. Θα είναι διευρυμένη με τα τακτικά, όπως είπα προηγουμένως, και τα αναπληρωματικά μέλη και κύριο στόχο θα έχει να αναγνώσουμε καταρχήν ένα καταστατικό χάρτη για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των συνεμπλεκομένων φορέων, που υπενθυμίζουμε σε πρώτη φάση ότι είναι και η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος της Ιεράπετρας και φορείς οι οποίοι συνεμπλέκονται συνολικά και θα πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτή τη συνάντηση. Και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν σε αυτή την πρώτη συνάντηση πολύ σημαντική δουλειά να επιτελέσουν. Η Επιτροπή, για να γνωστοποιήσουμε τα μέλη της στον κόσμο, έχει ήδη οριστεί εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπώ ως αντιπεριφερειάρχης εγώ ίδιος, με αναπληρωτή μου τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Ξυλούρη, εντεταλμένο σύμβουλο τεχνικών θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης. Τα μέλη συνολικά της Επιτροπής θα είναι συντονιστής ο κύριος Καλούς Παραγκαμιά, βιολόγος διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλεολογικών Ερευνών Ελλάδας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης που εκπροσωπείται από την συντονίστρια μας την κυρία Μαρία Κοζηράκη με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Χαρίκλια Καριολάκη. Από το Δήμο της Ιεράπετρας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος Γιώργος Ασπραδάκης με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Χρυσούλα Χατζημαρκάκη, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Από την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχείρηση, την επωνυμία Κοκκινέλα, ο κύριος Παύλος Δασκαλάκης, εκπαιδευτικός, με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Μανουήλ Καλύβα Γεωπόνο. Από το Σωματείο Καταστηματαρχών Ιεράπετρας ο πρόεδρος κύριος Εμμανουήλ Μιχελαράκης, με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Γιώργο Ροβιθάκη, γραμματέα. Και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Προμπονάς, με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη. Αναφέρω τα ονόματα συνολικά της Συντονιστικής Επιτροπής με τα αναπληρωματικά της, θεωρώντας ότι πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση και μια ευκαιρία. Υπάρχουν και διατίθενται από την Περιφέρεια Κρήτης, από τους προϋπολογισμούς αντιπεριφέρειας αστείου, αρχικά 600.000 ευρώ, τα οποία θα χρειαστούν για τις πρόδρομες εργασίες που θα δρομολογηθούν από την ερχόμενη Πέμπτη. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και προφανώς από την πρώτη συνάντηση θα τακτοποιηθούν θέματα συνεδριάσεων που προβλέπεται να είναι τουλάχιστον 3 σε ετήσια βάση, αλλά και αρμοδιοτήτων κατά των επιμέρους συνεμπλεκομένων φορέων, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε να δρομολογήσουμε μέσα από το ΦΕΚ που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνει ο καθένας αυτό που το αντιστοιχεί. Η Περιφέρεια έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ο Δήμος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι αποκεντρωμένοι περιγράφονται στο ΦΕΚ αναλυτικά. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για όποιον θέλει να τα δει στις σελίδες αποκεντρωμένης διοίκησης και για τις μελέτες που υπάρχουν. Υπάρχουν όλα αυτά τα σχετικά που μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο. Τα έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, τα μελετούμε ήδη για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα την Περιφέρεια Κρήτης σε αυτή την πρώτη συνάντηση και να δεσμευτούμε βέβαια ότι ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει μια τριετία συνολικής ανάπτυξης όλων των δράσεων των επιμέρους θα χρειαστούν πολλές επιμέρους ενέργειες και από την πλευρά του κράτους για να βρεθούν και κατάλληλες χρηματοδοτήσεις μελλοντικότερα για τις δράσεις που θα χρειαστεί να αναπτύξουμε πάνω στην νήσο Χρυσή. Και η πρόκληση είναι στην ουσία η μεγαλύτερη, διότι σε ένα τέτοιο διαχειριστικό σχέδιο, αν επιτύχει, μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, όπως ξέρετε πολύ καλά, ο νομός Δασιδίου βρίθει από πολυνησιακό χαρακτήρα. Έχουμε και τη Σπιναλόγκα, έχουμε και το Κουφονήσι, έχουμε με άλλου χαρακτήρα ζητήματα. Όμως είναι ένα πρόδρομο σχέδιο δράσης το οποίο στοχεύει στην αειφορία. Ήδη από τις μελέτες που προϋπάρχουν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η στόχευση είναι να υπάρχει συγκεκριμένη επισκεψιμότητα, συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων πάνω στο νησί, συγκεκριμένες προϋποθέσεις επίσκεψης σε συγκεκριμένα σημεία και βεβαίως να υπάρχουν ασφαλείς δυνατότητες μεταφοράς
και επιστροφής των επισκεπτών στην Ίσοψη που είναι πολύ άριθμη. Το στοίχημα, κύριε του Περιφερειάρχη, είναι διαχρονικό και παραμένει μέχρι στιγμής τουλάχιστον εφάσμος. Ο έλεγχος. Θα υπάρχουν ελεκτικά όργανα που θα εφαρμόσουν όλα αυτά τα που προβλέπει το ΦΕΚ, ο νόμος, το διαχειριστικό σχέδιο, διότι μέχρι σήμερα και εκεί είναι το στοίχημα για τη μεγάλη, για την Επιτροπή, αν τελικά θα καταφέρει από την απόλυτη ανομία που επικρατεί ως σήμερα και χαρακτηριστική ήταν η φετινή χρονιά, το καλοκαίρι, στην απόλυτο έλεγχο του τι συμβαίνει πάνω στο νησί. Θα τα καταφέρετε? Καταλαβαίνω απόλυτα το μέγεθος και τη στόχευση της ερώτησής σας. Πράγματι, ακριβώς περνάμε από τη μία έκθη, γίνεται η προσπάθεια, τίθεται η έναξη από την ερχόμενη Πέμπτη, 18 του μήνα, μετά την επέτειο του Πολυτεχνείου μας, και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πολύ περισσότερα θα μπορούμε να πούμε στις επόμενες συνεδρίες, αλλά και με τη λήξη της συγκεκριμένης συνεδρίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Αντιλαμβανόμενος ότι με την έλλειψη και το νομικό κενό που υπήρχε, οι συναρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε ένα νησιωτικό χώρο, που ξεκινάνε ενδεχομένως από την αστυνόμευση, τον καθαρισμό, τον ελιμενισμό, την ασφαλή πρόσδεση των απόπλου και τη διαδικασία εκείνη της επισκεψιμότητας συνολικά, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν πάνω νομοθετημένες διαδικασίες για να προσφέρεται και ένα ποτήρι νερό, ένα μικρό γεύμα, ένα σνακ, ένα επισκέπτη. Θα πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες που επιβλέπουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και υγείας. Όλα αυτά είναι ερωτήματα κρίσιμα. Και αντιμετώπιση και της παραβατικότητας πάνω στο νησί. Δεν αποφεύγω σε καμιά περίπτωση να αναφερθώ σε αυτό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα από το ΦΕΚ αυτό υπάρχουν ήδη θεσπισμένοι κανόνες που, κατά την αντίληψή μου, διαβάζοντάς το, καλύπτουν περισσότερο από το 80% των θεμάτων που θέσατε. Στην πορεία όμως ενός σχεδίου διαχειριστικού, που θα χρειαστεί τουλάχιστον μια τριετία να ολοκληρωθεί, όλα όσα θα τεθούν θα δημιουργήσουν, πιστεύω, ασφαλείς κανόνες και θα περιορίσουν τα φαινόμενα της επισκεψιμότητας όποτε θέλει ο καθένας και της παραβατικότητας που πραγματικά υπάρχει. Δεν αμφισβητεί κανείς την παραβατικότητα που είναι πολλών μορφών σε ένα χώρο ο οποίος τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια έχει γίνει απίστευτα επισκέψιμο λόγω του απείρου κάλους που διαθέτει. Έχει πολλές στοχεύσεις η προσπάθεια που ξεκινάει η πολιτεία συντεταγμένα με τις υπηρεσίες, με το Δήμο, με το Δασαρχείο, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με όλους εκείνους που συνεμπλέκονται και δρομολογούνται οι δράσεις και οι ευθύνες του καθενός. Δεν θα έχουμε δηλαδή μετά από την πλήρη ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου δράσης να λέμε δεν μπορώ να κάνω αυτό γιατί δεν είναι αρμοδιότητά μου ή δεν μπορούσα γιατί δεν υπήρχε το κενό, το γράμμα του νόμου για να καλύψει όλη αυτή τη διαδικασία. Αισιοδοξώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε να διαχειριστούμε από αυτό το διαχειριστικό σχέδιο πολύ καλύτερα την Ίσο Χρυσή αρχικά. Διότι υπενθυμίζω ότι υπήρχαν προσπάθεια να ενταθεί και σε άλλο διαχειριστικό φορέα, εκείνο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Δεν θα μπορούσε, καταλαβαίνει κανείς χίλιους λόγους, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν ένα διαχειριστικό σχέδιο που αφορά και φωτογραφίζει και βάζει στο κάδρο, στο κέντρο των εξελίξεων, μόνο την Ίσο Χρυσή. Χωρίς να σημαίνει ότι εμείς οι αιρετοί δεν θα το πάρουμε σκυτάλι στην πορεία με τις επόμενες, θα έλεγα, τους επόμενους αιρετούς για να το επεκτείνουμε σε όλη την πολυνησία της Κρήτης συνολικά. Αυτό είναι στόχευση της περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε νησιά γύρω από την Κρήτη, τα οποία επισκέπτονται πάρα πολύ από αλληλείς, από επισκέπτες, από τουρίστες, από ντόπιους για 1.200 λόγους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντική ερώτηση που μου κάνατε. Είναι πρόκριση, είναι στοίχημα όλα αυτά και πιστεύω ότι με την συνεργασία που πλέον απαιτεί ο κόσμος να έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για να πιστεί και εκείνος με τη σειρά του ότι ναι, υπάρχει μια προσπάθεια, ας τη σεβαστούμε. Μέχρι τώρα υπάρχουν θέματα τα οποία επιτρέπουν σε πολλούς ανεξαρτήτως καταστάσεων και επιτρεπομένων καιρικών συνθήκων να έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης όχι μόνο αυτού του νησιού, αλλά όλων των νησιών περί το Λασίδη, περί την Κρήτη συνολικά.